Η πρώτη παλιά για τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. 7ο προς 8ο λεπτό. Εκτελείται το φάουλ από τον Σαμπανάτσοβιτς για τον Μπατίστα. Δεν κατάφερε αυτός να περάσει την παλιά του για τον Δημητριάδη. Ο Σταμπασίδης. Ο Σταμπασίδης και Μπατίστα διεκδικούν την μπάλα. Κερδίζει ο Μπατίστα τη μονομαχία. Κάνει τη σέντρα. Χάνει την μπάλα και τον γκολ από τον Αλεξανδρή. Ένα ολέθριο σφάλμα του Κουρκούνα που εκμεταλλεύτηκε ο Αλεξανδρή στο 8ο λεπτό και δίνει το προβάδισμα στην ΑΕΚ. Ιωνικός ΑΕΚ 0-1. Σίγουρα το γρήγορο γκολ μας έλυσε τα πόδια και αντίθετα δημιούργησε άγχος στην ομάδα του Ιωνικού. Και γενικά η πολύ καλή απόδοση σχεδόν όλων των παικτών έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Σαμπανάτζοβιτς. Καραγεζόπουλος, Σαβεύσκι που αφήνει έξυπνα στον Σαμπανάτζοβιτς. Και αυτός και πάλι στο Σαβεύσκι. Ωραία η προσπάθεια του Τόνι Σαβεύσκι. Μπαίνει μέσα στην περιοχή και χάνει τη ευκαιρία από τον Αλεξανδρή για το 2-0. Για το Γρίμπιλα. Ωραίο Γρίμπιλας για τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος που κάνει τη σέντρα και η μπάλα είναι out. Κάνει το λάθος ο Σταμπασίδης, μπαλιά πάνω στον Σαβεύσκι. Αλεξανδρής. Αλεξανδρής κάνει τη σέντρα, περνάει μπάλα, φτάνει στον Μπατίστα. Για να δούμε, Μπατίστα γυρίζει. Σαβίδης και υπέροχη απόκρουση από τον Κουρκούνα που αποσόβησε στη φάση αυτή το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Επιμένει η ΑΕΚ με τον Μπατίστα. Γυρίζει ο Μπατίστα στο Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος αφήνει στο Σαβεύσκι και πάλι για το Βασιλόπουλο. Ντάρακλίτσας. Απομακρύνθηκε η μπάλα από τα καρέ του Ιωνικού. Μανολάς. Που γυρίζει στο Μίνου. Ο Σαβεύσκι εκτελεί το φάουλ. Γίνεται κεφαλιά από τον Σαβίδη και μπλοκάρει θεαματικά ο Κουρκούνας. Η φάση αυτή στο 63. Εκτελείται το πλάγιο από τον Ντάρακλίτσα. Που είναι και τώρα κάτοχος της μπάλας, κάνει τη σέντρα για τον Πίτσο. Προσπαθεί αυτός να γυρίσει χωρίς επιτυχία. Φτάνει η μπάλα στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Το σούτ Παπαδόπουλου στην αγκαλιά του Μίνου. Για τον Δημητριάδη και τον Μπατίστα. Δημητριάδης. Προωθεί το Αλεξανδρής. Γίνεται το σούτ από τον Δημητριάδη και ένα πολύ ωραίο γκολ. Ένα θαυμάσιο γκολ από τον Βασίλη Δημητριάδη. Και η ΑΕΚ διπλασιάζει τα τέρματά της στο 25ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ιωνικός ΑΕΚ 0-2. Βασίλη Δημητριάδη, περίμενες μια τόσο εύκολη επικράτηση της ΑΕΚ σήμερα μέσα στη Νέα Πολύ επί του Ιωνικού? Κοιτάξτε, το κατά πόσο ήταν εύκολη αυτό το μπορούμε να το ξέρουμε εμείς οι ποδοσφαιριστές και με την προσπάθεια που καταβάλαμε. Ο Ιωνικός είναι μια ομάδα καλή, μια ομάδα που μπορεί να σταθεί νομίζω στην ΑΕΚ. Αλλά πιστεύω ότι η σημερινή ΑΕΚ δεν έδωσε περιθώρια κανένα στον Ιωνικό και νομίζω ότι η επικράτηση μέσα ήταν όπως είπατε και εσείς εύκολη. Εβδομικό στο δεύτερο λεπτό στο φάουλο Βογιατζής. Εκτελεί καλό τραβηγμένο. Λίγο πάνω από τα δοκάρια του Μίνου που ακούμπησε την μπάλα και έτσι έχουμε κόρνερ. Γενικά ο Ιωνικός είχε τις δυνατότητες να απειλήσει τη σημερινή ΑΕΚ. Ναι, νομίζω ο Ιωνικός ότι είχε τις δυνατότητες αν δεν έτρωγε τόσο νωρίς τον γκολ. Πιστεύω ότι στη συνέχεια μπορούσαμε και μετά το 1-0 να δημιουργήσουμε κάποια περίπτωση γκολ. Αλλά έρθε και το άλλο το αναπάντεχο γκολ και κουμπήκαν τα φτερά μας εκεί. Στο κόρνερ ο Βογιατζής. Είναι καλό τραβηγμένο. Παίρνει την κεφαλιά ο Πίτσο. Ντάρακλίτσας αφήνει στον Ουσταμπασίδη. Ουσταμπασίδης τρίπλες. Το σουτ. Η μπάλα δοκάρει και out. Μία ακόμα καλή στιγμή για τον Ιωνικό. Αλεξανδρής. Αλεξανδρής. Ωραία για τον Σαμπανάτσοβιτς. Σαμπανάτσοβιτς μόνος του. Πέφτει κάτω. Τίποτα λέει ο κ. Μπίκας. Αλεξανδρής, περιμένει παλιά ο Δημητριάδης. Κατά μέτωπο επίθεση του Αλεξανδρή που αφήνει στο Σαβίδη. Σαβίδη σε καλή θέση. Σαβίδη σε τρίπλες, κάνει και το σουτ και διώχνει σε κόρνερ ο Κουρκούνας. Η φάση αυτή στο 80 λεπτό. Καθυστερεί ο Στέλιος Βογιατζής. Πραγματοποιεί τώρα τη σέντρα για τον Ντάρακλίτσα. Ωραία παλιά. Ντάρακλίτσας κάνει το σουτ και χάνεται μια ευκαιρία για τον Ιωνικό. Μπεκλιβανίδης. Γίνεται η σέντρα για τον Πίτσο που παίρνει την κεφαλιά. Είναι ο Γιώγας σε καλή θέση. Γιώγας γυρίζει out. Ο Μπατίστα, δεν υπάρχει κάποιο συμπαίκτη του εκεί. Και αυτή τη στιγμή ο κύριο Μπίκα σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα στη Νεάπολη. Ιωνικός ΑΕΚ 0-2. Με τα γκολ του Αλεξανδρή στο 8ο λεπτό και του Δημητριάδη στο 70ο. Η ΑΕΚ ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκρισή τη για τον επόμενο γύρο.